σελίδα 843, είναι από το βιβλίο του προφήτου Μαλαχία, 3ο κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Σελίδα 843, γάμα κεφάλαιο, 13 εδάφιο. Μαλαχίας ο προφήτης, 3ο κεφάλαιο, 13 εδάφιο. «Οι λόγοι σας ήσαν σκληροί εναντίον μου, λέγει ο Κύριος, και είπετε, τι ελαλήσαμε εναντίον σου. Σεις είπετε, μάταιον είναι να δουλεύει τις των Θεών, και τι η ωφέλεια ότι εφυλάξαμεν τα διατάγματα αυτού και ότι περιπατήσαμεν πενθούντες ενώπιον του Κυρίου των δυνάμεων. Και τώρα εμείς μακαρίζομεν τους υπερηφάνους, ναι, οι εργαζόμενοι την ανομία υψώθησαν, νέοι πειράζοντες των Θεών και αυτοί εσώθησαν. Τότε οι φοβούμενοι τον Κύριον ελάλουν προς αλλήλους, και ο Κύριος προσήχε και ήκουε. Και γράφει βιβλίον ενθυμίσεως ενώπιον αυτού περί των φοβουμένων των Κύριων και των ευλαβουμένων το όνομα αυτού. Και θέλουσιν είστε εμού, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων εν τη μέρα εκείνη, όταν εγώ ετοιμάσω τα πολύτιμά μου. Και θέλω σπλαχνιστεί αυτούς καθώς πλαχνίζεται άνθρωπος των ιών αυτού, ως τις δουλεύει αυτόν. Τότε θέλετε επιστρέψει και διακρίνει μεταξύ δικαίου και ασεβούς, μεταξύ του δουλεύοντος των Θεών και του μη δουλεύοντος αυτών. Αμήν». Στον Θεό ανήκει το να εφορά επί πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Στον Θεό ανήκει, αλλά να παρατηρεί, να παρακολουθεί, να ακούει με προσοχή τις σκέψεις του κάθε ενός ανθρώπου ξεχωριστά, τα λόγια, τις προθέσεις, τις αμφιβολίες, την αγωνία, το φόβο, τις θλίψεις, τις αποφάσεις και ό,τι άλλο μπορούμε να σκεφτούμε που ανεβαίνει μέσα και πάνω στην καρδιά του ανθρώπου. Στο Θεό ανήκει να παρακολουθεί. Και παρακολουθεί με μεγάλη φροντίδα και με μεγάλη προσοχή όλα αυτά που συμβαίνουν στην καρδιά και στο πνεύμα του ανθρώπου, γιατί επειδή ο Θεός είναι αγάπη, η πρόθεσή του είναι αγαθή και έχει καλά σχέδια για τον κάθε έναν άνθρωπο ξεχωριστά, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Και ο διαφορετικός αυτός τρόπος που έχει ο Θεός εξαρτάται από τις σκέψεις και τα λόγια και όλα αυτά που συμβαίνουν στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι ευσεβείς, φοβούμενοι το Θεό, προσεύχονται, ελπίζουν σε Αυτόν, εμπιστεύονται Αυτόν, εξητούν από Αυτόν, αλλά το πέρασμα και στο πέρασμα του χρόνου αποκάμουνε. Κουράζονται. Χάνουν την υπομονή τους, χάνουν την παρησία τους. Σκανδαλίζονται, γιατί αλλιώς περίμεναν, καθώς διάβαζαν το Λόγο του Θεού, καθώς άκουγαν τις ομολογίες των ανθρώπων, καθώς είχαν πιστέψει βαθιά στην καρδιά τους, αλλιώς περίμεναν τα πράγματα και τη σχέση τους με το Θεό και αλλιώς τους ήλθε. Με αποτέλεσμα απέκαμαν, έχασαν την υπομονή τους, κουράστηκαν και όλες αυτές οι απελπισμένες σκέψεις τους οδήγησαν στο να εκφράζονται με σκληρά λόγια στο Θεό. Δεν έπαψε ο Θεός να τους αγαπάει, γι' αυτό και τους αποκαλύπτει την αλήθεια, αλλά τους αποκαλύπτει και τα λάθη τους. Με σκληρό τρόπο μιλήσατε εναντίον μου, αλλά επειδή αυτοί έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους, τη δύναμή τους,
τη σχέση τους δηλαδή με το Θεό, από τον οποίο αντλούσαν δύναμη και υπομονή μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά τώρα την έχασαν. Δεν κατάλαβαν ότι οι σκέψεις τους είναι σκληρές ενώπιον του Θεού. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί, να έχουμε επίγνωση του τι σκεπτόμεθα και το τι λέμε και πώς ενεργούμε και πώς το βλέπει ο Θεός αυτό. Γιατί μπορεί να φτάσουμε μέχρι το σημείο να αδικούμε το Θεό. Γιατί ο Θεός δεν μας είπε ποτέ ψέματα. Πάντοτε μας μιλάει να αγωνιζόμαστε να εισέλθουμε δια της στενής πύλης, γιατί στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός που οδηγεί όμως την αιώνια ζωή. Αλλά δεν μας έκρυψε επίσης ότι υπάρχει και η φαρδιά πύλη και η ευρύχωρος οδός. Και δεν μας έκρυψε ότι αυτή η πορεία μέσα στη φαρδιά πύλη και στην ευρύχωρη οδό οδηγεί στην απώλεια. Δεν μας έκρυψε επίσης ότι η οδός δεν είναι μικρή, αλλά πρέπει να έχουμε ανάγκη, πρέπει να κάνουμε υπομονή. Γιατί μόνο κάνοντας υπομονή μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και μόνο αν κάνουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, θα απολαμβάνουμε τις επαγγελίες αυτού. Θα απολαμβάνουμε και θα απολαύσουμε εν τέλει τις επαγγελίες αυτού. Ο Θεός λοιπόν, επειδή αγαπάει όλους και αυτούς που απέκαμαν ιδιαιτέρως και περισσότερο, τους αποκαλύπτει, τους φανερώνει ότι τα λόγια τους είναι σκληρά. Και επειδή δεν κατάλαβαν, είπαν τι θα πει σκληρά, τι είναι σκληρά. Είπατε ότι τελικά ήταν μάταιο να υπηρετεί κάποιος τον Κύριο. Τον υπηρετήσαμε μέχρι τώρα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Χωρίς το αποτέλεσμα που περίμεναν. Μάταιο είναι να υπηρετεί κανείς τον Κύριο, να δουλεύει τον Κύριο. Καμία ωφέλεια δεν ήρθε σε εμάς επειδή υπηρετώντας τον Κύριο φυλάγαμε τα διατάγματα αυτού. Μα καμία ωφέλεια. Και καμία ωφέλεια γιατί περπατήσαμε αφού εισήρθαμε δια της στενής πύλης στην τεθλιμμένη οδό. Και μέσα στο σκανδαλισμό τους στρέφουνε δεξιά και αριστερά και βλέπουνε τους υπερηφάνους να ευωδώνονται, τους εργαζομένους στην ανομία. Τους υπερηφάνους να ευωδώνονται ενώ οι ίδιοι ζούσαν ταπεινά. Τους εργαζομένους στην ανομία ενώ οι ίδιοι εργάζονταν τη δικαιοσύνη του Θεού. Να υψώνονται και τους πειράζοντας τον Θεό και μη φοβουμένους αυτών να μην τιμωρούνται αλλά και αυτοί να σώζονται. Και έτσι βλέποντας μεν τον εαυτό τους έχασαν την υπομονή τους και τη δύναμή τους, έρχεται δε και οι γνώσεις που απολαμβάνουν, που βλέπουν με τους υπερηφάνους και τους ανόμους που πάνε πολύ καλύτερα και εκεί διαλύονται. Αλλά ο Θεός τους αγαπάει. Αλλά ο Θεός μας αγαπάει. Γι' αυτό γράφει μέσα στο λόγο του και για αυτούς και για όσους από εμάς δηλαδή που έχουμε σκληρές σκέψεις και σκληρά λόγια προς το Θεό, ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να πλησιάζεις το Θεό και ένας άλλος τρόπος να σε πλησιάζει ο Θεός. Υπάρχουν και οι φοβούμενοι τον Θεό, οι οποίοι και αυτοί συνομιλούσαν μεταξύ τους, αλλά και αυτούς ο Θεός τους προσήχε και τους ήκουε. Όλους, τους πρώτους μεν που έχουν αποκάμει, που έχουν χάσει την υπομονή τους και το θάρρος τους με πρόθεση εκπαιδευτικής παιδείας, είτε
με νουθεσία είτε με παιδεία, τους άλλους με πρόθεση αλλά και με αποκάλυψη απόλυτης ευλογίας, για να το καταλάβουν όλοι και αυτοί ακόμη που μιλάνε σκληρά. Και επειδή, αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι καλό να σκεφτόμαστε για αυτούς που μίλαγε τότε το Πνεύμα το Άγιο με τον Μαλαχία τον προφήτη, καλό είναι σήμερα να λέμε ότι το Πνεύμα το Άγιο μιλάει για όλους μας, και για αυτούς που έχουν αποκάμει και για αυτούς που αντέχουν ακόμη. Γιατί στους καιρούς τους κακούς, τους καιρούς τους δύσκολους, τους έσχατους, το ζήτημα είναι ποιος θα αντέξει, ποιος θα υπομείνει δηλαδή έως τέλους. Γιατί μόνο ο υπομείνας έως τέλους θα σώσει την ψυχή του και θα απολαύσει την ευλογία του Θεού. Αλλά ο Θεός μέσα από αυτό το λόγο του αποκαλύπτει το βλέμμα του σε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτούς που απέκαμαν και σε αυτούς που αντέχουν ακόμη. Ακόμη. Γιατί και αυτοί που απέκαμαν κάποτε άντεχαν. Αυτοί που αντέχουν ακόμη πρέπει να αντέξουν μέχρι το τέλος. Και διευκρινίζει τις καταστάσεις. Αποκαλύπτει, φανερώνει με ιδιαίτερη φροντίδα, που θα δούμε προς ποια κατεύθυνση προσέχει και ακούει τους μη φοβουμένους στο όνομα του Κυρίου που μιλάνε σκληρά για παιδεία και νουθεσία, με ιδιαίτερη φροντίδα ακούει και προσέχει αυτούς που φοβούμενοι των Θεών έχουν διατηρήσει την υπομονή τους μέχρι τώρα. Και αυτά που έλεγαν, κοιτάξτε την αγάπη του Θεού, τα έγραφε σε βιβλίο ενθυμίσεως. Αυτά που έλεγαν οι μη φοβούμενοι το Θεό, δεν τα έγραφε, τους το έλεγε. Δεν θέλει να τα θυμάται, γιατί πιστεύει, ελπίζει, αγωνίζεται για να αλλάξουν γνώμη. Πράγμα το οποίο είναι και το μήνυμα σήμερα. Η αγάπη του Θεού σε αυτούς, σε εμάς πιθανόν που κάποτε, που σπάνια, που συχνά, που πάντοτε ίσως μιλάμε σκληρά στο Θεό. Δεν με βλέπεις, δεν με ακούς. Έρχομαι στην εκκλησία, προσεύχομαι, διαβάζω, νηστεύω και δεν βλέπω κανένα αποτέλεσμα, και βλέπω το γείτονα πόσο καλά πάει και είναι ασεβής και είναι άνομος και είναι και πειράζων το Θεό και είναι και βλασφημών το Θεό και με ονειδίζει και μένα που είμαι στην παρουσία του Θεού. Αυτά όμως ο Θεός δεν τα γράφει σε βιβλίο ενθυμίσεως. Δεν θέλει να τα θυμάται, δεν θέλει να τα ξέρει. Περιμένει πότε θα έλθει η μετάνοια για να τα σβήσει. Ενώ στους φοβουμένους στο Θεό και τους ευλαβουμένους στο όνομά Του τα γράφει με μεγάλη προσοχή, γιατί θέλει πάντα να τα θυμάται μέχρι το τέλος. Γιατί είναι για τη δόξα του Θεού, αλλά είναι και για την ευλογία του ανθρώπου. Και ευχαριστούμε το Θεό για την αγάπη του, αδερφοί αγαπητοί. Την υπέροχη και λεπτή αυτή αγάπη, που δεν γράφει, δεν καταγράφει, δεν θέλει να θυμάται τα λάθη μας, αλλά περιμένει τη μετάνοιά μας για να τα εξαφανίσει. Αλλά τα γράφει και τα καθαρογράφει όλα τα καλά λόγια και τις σκέψεις και τις ενέργειες που κάνουμε για να ονειδίζεται ο διάβολος, για να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου. Οι άνθρωποι λοιπόν είναι οι φοβούμενοι του Θεού, και ποιος είναι ο φοβούμενος τον Θεό? Η Γραφή λέει μακάριος πας ο φοβούμενος τον Κύριον, αυτός που περπατάει σε όλους τους δρόμους αυτού. Αυτός είναι ο φοβούμενος τον Κύριο, που περπατάει εν της οδής αυτού. Και τα αποτελέσματα πάρα πολύ ωραία, όχι μόνο γεγραμμένα στο βιβλίο της ενθυμίσεως του Κυρίου, αλλά θα τρώγεις από τον κόπο των χειρών σου, ευλογημένος θα είσαι, ευτυχισμένος θα είσαι. Ευτυχία απολαμβάνει ο φοβούμενος των Θεών. Η γυναίκα σου θα είναι ο σάμπελος εύκαρπος εις τα πλάγια της οικίας σου. Η γη σου
ως νεόφυτα ελαιών γύρω από το τραπέζι σου, δεν θα είναι διασκορπισμένη οικογένεια, ενωμένη και ευλογημένη. Κατά αυτό τον τρόπο ευλογείται ο άνθρωπος που φοβείται τον Κύριο. Αλλά περισσότερο δε από το φοβούμενο τον Κύριο υπάρχει ο ευλαβούμενος, το όνομα του Κυρίου, ο ευλαβής. Και σύμφωνα με τα ελληνικά λεξικά, ευλαβή σημαίνει προσεκτικός πάρα πολύ, με ιδιαίτερη φροντίδα και μεγάλη μέρημνα στη λεπτομέρεια των θεμάτων που τον ενδιαφέρουν, εν προκειμένου στο φόβο του Θεού, του Κυρίου και στο Λόγο του Θεού. Αυτός που ευλαβείται το Θεό δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο θέλημα του Θεού, όπως αποκαλύπτεται μέσα από το γεργραμμένο Λόγο του Θεού. Και ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, λέει: αλήθεια σας λέω, μέχρι να παρέλθει ο ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα, ούτε μία κεραία, οξία, τόνος, δεν θα παρέλθει, θα συνεχίζει να ισχύει μέχρι να εκπληρωθούν όλα αυτά. Ούτε ένα γιώτα, ούτε μία κεραία δεν θα παρέλθει από τον νόμο και από το Λόγο του Θεού. Όποιος λοιπόν ακυρώσει μία από αυτές τις εντολές του Κυρίου, τις ελάχιστες, και διδάξει κατά αυτόν τον τρόπο, ακυρώνοντας μία από αυτές τις εντολές του Κυρίου, τις ελάχιστες, στην Βασιλεία των Ουρανών θα ονομαστεί ελάχιστος. Όποιος όμως πρώτα εκτελέσει και στη συνέχεια διδάξει όλες και τις ελάχιστες εντολές του Λόγου του Θεού, μέγας θα ονομαστεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Υποσχέσεις και για τη ζωή αυτή, αλλά και για την αιώνια ζωή, και στους φοβουμένους τον Θεό, αλλά πολύ περισσότερο στους ευλαβουμένους το όνομά Του. Και περιγράφει τώρα ο Θεός τη συνέχεια. Δεν περιγράφει τη συνέχεια στους μη φοβουμένους το όνομα του Κυρίου και μη ευλοβουμένους το όνομα του Κυρίου, γιατί είναι γνωστή. Παιδεία, δοκιμασία προς διόρθωση, προς επανόρθωση, προς επιστροφή, προς μετάνοια. Στους ευλαβουμένους όμως το όνομα του Κυρίου, λέει ο Θεός, αυτοί οι φοβούμενοι και ευλαβούμενοι το όνομά μου είναι δικοί μου. Σε αυτούς έχω ιδιοκτησία και αυτούς εγώ τους ετοιμάζω. Τους ετοιμάζω για να τους καταστήσω πολύτιμούς μου. Και αφότου σταθούν πολύτιμοι ενώπιον των οφθαλμών μου, θα τους δοξάσω και θα καταλάβουν όλοι και οι ίδιοι ότι εγώ τους αγάπησα, εγώ τους εξέλεξα, εγώ τους εκπαιδεύω. Δική μου είναι, ιδιοκτησία μου είναι. Κανένας δεν μπορεί να τους αγγίξει, κανένας δεν μπορεί να τους επηρεάσει, κανένας δεν μπορεί να τους παρασύρει. Και καθώς ο διάβολος προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους ανθρώπους, τους φοβουμένους και ευλαβουμένους στο όνομα του Κυρίου, κανένας δεν μπορεί να τους φοβήσει. Και καθώς ο διάβολος αγωνίζεται να κοροϊδέψει, να πλανήσει και να πει ψέματα στους ανθρώπους και τα καταφέρνει, καθώς είναι ο πλανών την οικουμένη όλη, αυτούς τους ανθρώπους κανένας δεν μπορεί να τους πλανήσει. Θα μένουν στερεοί, αμετακίνητοι, πάντοτε περπατώντες στον δρόμο του Κυρίου κατά το φόβο του Θεού, και πάντοτε με μεγάλη προσοχή θα ερευνούν τις λεπτομέρειες και τις ελάχιστες εντολές του Λόγου του Θεού, ώστε αφού τους εκτελέσουν να τους διδάξουν για να δοξαστεί ο Θεός στη ζωή τους, αλλά και για να ονομαστούν μεγάλοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτούς λοιπόν τους ετοιμάζω. Τους ετοιμάζω για πολύτιμά μου. Και όταν θα έρθει η ώρα, θα τους σπλαχνιστώ όπως σπλαχνίζεται ο άνθρωπος των ιών αυτού που δουλεύει, και τότε όλοι σας, όλοι μας, θα διακρίνουμε τη μεγάλη διαφορά μεταξύ του δικαίου και του ασεβούς,
μεταξύ του δουλεύοντος τον Θεό και του μη δουλεύοντος τον Θεό. Ερώτημα λοιπόν, σε ποια κατηγορία κατατάσσεις τον εαυτό σου, αδερφέ μου αγαπητέ και αδελφή μου αγαπητή, στα μάτια του Θεού? Τι νομίζεις εσύ για τον εαυτό σου, αλλά το σημαντικότερο, τι πιστεύεις ότι ο Θεός σκέφτεται για σένα? Και για να το κάνω πιο απλό, τι ακούει ο Θεός μέσα από την καρδιά σου, μέσα από τα χείλη σου, τι βλέπει μέσα από τα μάτια σου, τι διακρίνει μέσα στη ζωή σου? Διακρίνει φόβο Θεού και ευλάβεια? Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Η συνέχεια θα είναι η ευλογία του Θεού, η ετοιμασία του Θεού για να σε καταστήσει πολύτιμο εις δόξα του ονόματός του. Εάν μέσα στην καρδιά σου βλέπει έλλειψη φόβο Θεού, βλέπει να έχεις αποκάμει, να έχεις χάσει τον προσανατολισμό σου, τα λόγια σου να μην είναι λόγια ευχαριστίας, δοξολογίας, μετάνοιας, επιστροφής, λόγια πίστεως, λόγια αγάπης, λόγια ελπίδας, λόγια ειρήνης Θεού. Και αν τα μάτια σου έχουν καθαρό βλέμμα, τότε όλο το σώμα σου θα είναι φωτεινό. Και ο Θεός θα αρχίζει και δεν θα σταματήσει μέχρι το τέλος να σε ετοιμάζει, να σε προετοιμάζει εδώ στη γη για το έργο του, αλλά και εκεί στον ουρανό για τη δόξα του. Αμήν.